Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου γίνεται να προσκληθώ και να μιλήσω σε αυτή την μερίδα. Είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή και θεωρώ και εγώ ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο για την Επανάσταση, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να όχι μόνο να τιμήσουμε, αλλά και να ξαναδούμε το μεγάλο αυτό κομβικό κέριο γεγονός για την ιστορία της πατρίδας μας. Μάχο υπερπίστεως και πατρίδος. Η ώρα ήρθε, ο άνδρες Έλληνες, οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι. Οι Σέρβοι, οι Σουλιώτε και όλοι οι Ήπειρος οπλοφορούντες μας περιμένουσι. Ας ενωθούμενοι λοιπόν με ενθουσιασμό. Η πατρίς μας προσκαλεί. Η Ευρώπη προσιλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορρίδια την ακινησία μας. Ας αντιχίσωσι λοιπόν όλα τα όρη της Ελλάδος από τον ήχον της πολεμικής μας σάλπικος. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται στην αποκατάσταση της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρης ευγνωμοσύνης για τας προς αυτούς των προπατώρων μας ευεργεσίας επιθυμούσει την ελευθερία της Ελλάδος. Με αυτά τα λόγια, καλούσε ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης τους Έλληνες στον υπερπίστεως και πατρίδος αγώνα. Στην περίφημη αυτή προκήρυξη του Φεβρουαρίου του 1821, με ένα λόγο υψηλό και ταυτόχρονα ενθουσιαστικό, συμπυκνώνεται σε λίγες μόνο γραμμές ο εθνικός, βαλκανικός και ευρωπαϊκός χαρακτήρας της Επανάστασης. Παράλληλα δε, η χειραφετική και φιλελεύθερη στοχοθεσία της. Η προκήρυξη αυτή σηματοδοτούσε όχι μόνο την έναρξη της Επανάστασης, όσο και το τέλος της φάσης της προετοιμασίας της. Μια προετοιμασία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εταιρεία των φιλικών. Μια επαναστατική εταιρεία που δίκαια είχε θεωρηθεί ίσως η πιο επιτυχημένη εθνικοπελευθερωτική οργάνωση του ευρωπαϊκού 19ου αιώνα. Τονίζοντας ωστόσο τη δυναμική της φιλικής εταιρείας, αναδεικνύοντας τα γνωστά αποτελέσματα της όλης προσπάθειάς της, εγκομιάζοντας τα μέλη της, τόσο τα γνωστά, όπως οι ιδρυτές της, ο Νικόλας Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, ο αρχηγός της, Αλέξανδρος Υψηλάντης, όσο και τα άγνωστα. Είναι άρα και σήμερα επαρκή? Πιστεύω πως όχι. Η επέτειος των 200 ετών από το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 οφείλει να μας οδηγήσει όχι στο συχνά εύκολο ή επιφανειακό εγκόμιο των προτεργατών της παλιγενεσίας, αλλά αντιθέτως στον γόνιμο αναστοχασμό. Μόνο τότε, όταν δηλαδή ο επαιτειακός λόγος καθίσταται και κριτικός, μπορεί να συντελέσει την ουσιαστική αυτογνωσία και να προσδώσει αληθινό νόημα στην εορτή και περιεχόμενο στις ποικίλες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Παρά τα όσα συχνά λέγονται, η κριτική προσέγγιση δεν υπονομεύει την πίστη στις αξίες και τα ιδανικά που ενέπνευσαν τους αγωνιστές και όχι σπάνια οδήγησαν τόσους πολλούς στη θυσία. Ερμηνεύοντας τα λόγια και τα έργα τους, αναδεικνύουμε περισσότερο την ουσία και το όραμά τους. Στόχος συνεπώς της σημερινής ομιλίας είναι να ξαναδιαβάσουμε, μέσα εισαγωγικά το ξαναδιαβάσουμε, την ιστορία της φιλικής εταιρείας, επιμένοντας τους κύριους σταθμούς της πορείας της και χαρτογραφώντας τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της και καθόρισαν τους στόχους της. Προκαταρκτικά, ωστόσο, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστούν οι δυσκολίες που παρουσιάζει η μελέτη της εταιρείας των φιλικών, της ιστορίας της εταιρείας των φιλικών. Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Φιλίμων, συγγραφέας της πρώτης μελέτης για τη φιλική, ανοίγω εισαγωγικά, του συστήματος των φιλικών, η ιδία φύσης, καθώ μυστηριώδους και διάφορα περιστατικά μεσολαβήσατα κατά την περίοδο Γκόντι, η έλλειψη, μάλλον η διασπορά των γραπτών τεχνηρίων γύρω από τη φιλική σε πολλά άτομα, πόλεις και περιοχές, οι φόβοι και οι θάνατοι οδήγησαν στην καταστροφή ή απώλεια εγγράφων και δυσχέραν σημαντικά τη μελέτη της ιστορίας της. Φιλική ήταν μια επαναστατική εταιρεία. Οργανωμένη με άξονες την ιεραρχία, τη μυστικότητα και τη συνωμοτικότητα. Παρά το γεγονός ότι ακόμη και στις μέρες μας νέα τεκμήρια βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συχνά ιδιαίτερη σημασία, όπως ας μου επιτραπεί να αναφέρω το αρχείο του εκ των ιδρυτών της φιλικής εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθου, που εκδόθηκε μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι πολλά μυστικά της χάθηκαν με τον θάνατο των μελών της. Αυτό φυσικά όμως δεν πρέπει να μας εμποδίσει
από το να εντάξουμε καταρχάς την φιλική εταιρεία στο ιστορικό της πλαίσιο. Σε ποιο βαθμό οι εταίροι της φιλικής συνέχιζαν μια ελληνική επαναστατική αντιοθωμανική παράδοση. Συνιστούσε άραγε η ίδρυση της φιλικής εταιρείας μια τομή στην ελληνική ιστορία, μια ρήξη με την ελληνική πολιτική ιδεολογία. Αρχιαβεσβήτητα, αντιοθωμανικές εξεγέρσεις δεν ήταν σπάνιες για τους αιώνες της τουρκοκρατίας. Κάποιες, όπως η εξέγερση στην Ήπειρο το 1611 του Μητροπολίτη Τρικάνου δηλαδή, Διονυσίου Φιλοσόφου, άφησαν έκτυπα τα ίχνη τους στην ελληνική λαϊκή παράδοση, όπως φανερώνει το γνωστό δημοτικό τραγούδι. «Δεσπότην, εισήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι και ρήμαξαν τα Γιάννενα και ρήμαξαν ο τόπος». Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Η εξεγέρση στη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου στα τέλη του 16ου αιώνα, στην Πελοπόννησο το 17ο αιώνα, οι ελπίδες που γέννησε η δράση του Ρουμάνου ηγεμόνα Μιχαήλ του Γενναίου γύρω στο 1600 και το σημαντικότερο όλο, η εξέγερση στη Πελοπόννησο το 1770, τα γνωστά ορλοφικά που συνοδεύτηκε επίσης από μια αντίστοιχη εξέγερση στην Κρήτη, τη γνωστή εξέγερση του Δασκαλογιάννη. Όλα αυτά τα κινήματα είχαν ωστόσο κάποια γνωρίσματα που τα διαφοροποιούσαν από τη μεγάλη ελληνική επανάσταση του 1821. Ήταν σχεδόν πάντα περιορισμένα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, συνήθως η Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία ή την Πελοπόννησο. Και δεν κινητοποίησαν, δεν απασχόλησαν, με μερική εξαίρεση τα ορλοφικά του 1770, μεγάλες δυνάμεις επαναστατών. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι όλες αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να νοηθούν έξω από την πολιτική και τους στόχους των εχθρών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Ισπανίας και της Αψουρικής Αυτοκρατορίας των 16ου και 17ου αιώνα και της Ρωσίας των 18ου. Ακόμη και όταν, όπως ήταν πολύ συχνά η περίπτωση, η πρωτοβουλία προερχόταν από Έλληνες, πάντα γινόταν προσπάθεια να συντονιστεί η δράση τους με τις ξένες δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, στην πλειονότητα των σχεδίων εξεγέρσεων που απευθύνονταν στις ηγεμόνες της Δύσης, προσφέρεται ή προτείνεται η παγωγή των υποεξέγερση περιοχών σε Ευρωπαίο ηγεμόνα μετά την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Το όραμα της φιλικής εταιρείας, ο στόχος της φιλικής εταιρείας, αλλά και το εύρος των σχεδιασμών της εταιρείας ήταν, όπως θα δούμε, πολύ, πολύ διαφορετικό. Αν όμως η πολιτική στόχευση των εξεγέρσεων αυτών καταδεικνύουν συγκεκριμένα, ας πούμε, θα πει ο όρος όρια, αυτό δεν συνεπαγόταν το όραμα μιας καθολικής αποτείναξης του Οθωμανικού ζυγού, δεν είχε διαχυθεί ευρύτατα στην ελληνική κοινωνία. Δημοτικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, θρύλοι και μύθοι, προφητείες υποδεικνύουν ότι ο πόθος της ελευθερίας είχε διαδοθεί στους Έλληνες και θα μπορούσε σε έναν βαθμό να θεωρηθεί το υπόβαθρο και του εθνικοπολευτικού οράματος της φιλικής εταιρείας. Προτού όμως περάσουμε στο έργο της τελευταίας, είναι απαραίτητο να επικεντρώσουμε στις άμεσες ιδεολογικές ρίζες της, στο πνευματικό κλίμα μέσα στο οποίο ανδρώθηκαν οι ιδρυτές και οι πρωτεργάτες της. Αυτό δεν είναι άλλο από τον νεοελληνικό διαφωτισμό, πνευματικό κίνημα που επιχείρησε μια συνολική ανακαίνιση, ανανέωση της νεοελληνικής παιδείας και σκέψης. Μέσα από την ίδρυση σχολείων, την προώθηση προοδευτικών και ενίοτε ριζοσπαστικών ιδεών στους τομείς της φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, θεολογίας και επιστήμης, οι Έλληνες διαφωτιστές, Γένιος Βούλγαρης, Ιώσιπος Μισιόδαξ, Αδαμάντιος Κοραής και πολλοί άλλοι, συντελούσαν στο να διευρυνθούν οι πνευματικοί και άρα και οι πολιτικοί ορίζοντες των Ελλήνων. Ιδιαίτερα κατά τα έτη 1790-1820, οι φορείς των ιδεών του διαφωτισμού διατυπώνουν με όλο και μεγαλύτερη τόρνη όχι μόνο την προσδοκία της εθνικής αυτοτέλειας, της αποτείναξης δηλαδή του ξένου ζυγού, αλλά και το αίτημα της πολιτικής ελευθερίας. Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στον κυριότερο ιδεολογικό πρόδρομο της φιλικής εταιρείας, τον Ρίγα Βαλενθίνη. Το έργο και η δράση του πρωτομάρτυρα της ελευθερίας είναι πολύ γνωστά. Αλλά εδώ αξίζει να τονιστεί καταρχάς το εύρος του πολιτικού του οράματος. Το σύνταγμα που συνέταξε και τύπωσε παράνομα το 1797 ο Ρίγα στη Βιέννη, δηλαδή η γνωστή νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχοβουδανίας, καθώς και η χάρτα της Ελλάδος,
φανερώνουν τα γεωγραφικά όρια της ελεύθερης πολιτείας που προσδοκούσε να ιδρυθεί. Η μελλοντική ελληνική δημοκρατία περιλάμβανε όχι μόνο όσα εδάφη χαρακτηρίζονταν τότε και σήμερα σε ελληνικά, αλλά ουσιαστικά όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, τη Μικρά Ασία και τα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλά ριζοσπαστικότητα χαρακτήριζε και τα πολιτικά γνωρίσματα της νέας πολιτείας. Ο Ρήγας επιδίωκε μια καθολική ρήξη με το ιστορικό παρελθόν των Βαλκανίων. Η πολιτική του πρόταση δεν διαλάμβανε μόνο την αποτείναξη του ξένου Οθωμανικού ζυγού, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, αλλά την επίτευξη και την επίτευξη εθνικής κυριαρχίας, αλλά και πολιτιακές ρυθμίσεις οι οποίες ισοδυναμούσαν με μια βαθύτατη αναμόρφωση των θεσμών της βαλκανικής κοινωνίας, με την εισαγωγή της πολιτικής ισότητας και τη συμμετοχή της μάζας των πολιτών στη διαχείριση των κοινών. Ήταν μια χειραφέτηση που θεμελιωνόταν στο συνεκτικό δεσμό της ελληνικής παιδείας. Παράλληλα, η επαναστατική οργάνωση του Ρήγα είχε στο μέτρο που οι λίγες γνώσεις μας για αυτήν επιτρέπουν να συμπεράνουμε ένα πανελλήνιο και μέρη πανβαλκανικό χαρακτήρα. Οι σύντροφοι του Ρήγα, 7 εκ των οποίων τον ακολούθησαν στο μαρτύριο το 1798, δεν περιορίζονταν μόνο σε συντοπίτες του, Θεσσαλούς ή Ηπειρώτες, αλλά περιλάμβανε και Μακεδόνες, Χιώτες, έναν Κύπριο, τον Ιωάννη Καραντζά εκ Λευκοσίας, έναν Σέρβο και άλλους. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης, άμα τους δέσεις σε τόμο, θα έχεις ασφαλώς την χάρτα της Ελλάδος. Το όραμα του Ρήγα ήταν διαφυσβήτητα ένας ευτυχής συνδυασμός ριζοσπαστικής πολιτικής θεωρίας και επαναστατικής πράξης, που δεν πρόλαβε ωστόσο να ανθίσει. Μόνο ότι ο Ρήγα συνελήφθη, συντεριέστη στον δρόμο για την Πελοπόννησο που φιλοδοξούσε να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά του, δεν είναι σαφές πόσο προθυμένα, πόσο οργανωμένα ήταν τα τελευταία. Δεν φαίνεται πάντως, τουλάχιστον στον βαθμό που μας επιτρέπουν τα στοιχεία μας, να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είχε συγκροτήσει μια πολύπλατη, πολυμελή και καλά οργανωμένη επαναστατική εταιρεία όπως ήταν η Φιλική. Αυτό πάντως δεν υποβίβασε τη θέση του Ρήγα στο ελληνικό πάνθεο. Για να θυμηθούμε τα λόγια του Μακρυγιάννη στο γνωστό πίνακα των αδελφών Παναγιώτη και Δημητρίου Ζωγράφου, ανοίγω εισαγωγικά, μετά πολλούς αιώνας Ρήγας ο Βελεγχτινλής σπείρει τον σπόρο της ελευθερίας εις τους Έλληνας και τους ενθαρρύνει οδηγών αυτούς των τρόπων της απελευθερώσεώς του. Οι Έλληνες, ενθουσιαστέντες και ενθαρρυνθέντες από τους λόγους του Ρήγα, έλαβαν τα όπλα υπέρ της ελευθερίας. Ο ρόλος της φιλικής εταιρείας στην πολιτική πράξη στάθηκε ευρύτερος, δραστικότερος και τελικά κέρδισε σημασίας για την επίταψη της εθνικής ανεξαρτησίας. Κι όμως, αν κάποιος γνώριζε την εταιρεία των φιλικών, τους ιδρυτές της, τα πρώτα μέλη της, δύσκολα θα προέβλεπε κάτι τέτοιο. Η ίδρυσή της το 1814 στην Οδυσσό, το μεγάλο λιμάνι της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, με την ανθούσα ελληνική παροικία, από τρεις άσημους νεαρούς Έλληνες εμπόρους και υπαλλήλους, τον Νικόλαο Σκουφά, Θανάσιο Τσακάλωφ και Μανουήλ Ξάνθο, θα μπορούσε να θεωρηθεί και όντως έτσι έχει ενίοτε, σαφώς λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, ιδωθεί ως αποτέλεσμα των όνειροφαντασιών εξημένων νεαρών της Διασποράς που αγνοούσαν την κατάσταση της πατρίδας. Η θεώρηση όμως της εταιρείας, μέσα από το πρίσμα μιας επιφανειακής δημοσιογραφικής, θα μπορούσα να αναφέρω, χαρακτηριολογίας, που επένδυσε σε επαγγελματικές αδυναμίες και αποτυχίες, δεν μπορεί να μας προσφέρει πολλά και μάλλον να δυνατίζει την προσπάθειά μας να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε το έργο της. Δεν νομίζω επίσης ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία η ωφέλεια σε μια σύντομη παρουσίαση να επιμείνω σε μια αναλυτική αφήγηση των κυριότερων σταθμών στην ιστορική πορεία της επαναστατικής οργάνωσης. Στην ίδρυσή της το 1814, την αδράνεια των πρώτων ετών, τη δυναμική επέκταση μετά το 1817-1818 και την εγκατάσταση της έδρας της στην Κωνσταντινούπολη, τη μίση χιλιάδων Ελλήνων από ποικίλα κοινωνικά στρώματα και από πολλές περιοχές, το σχηματισμό εφοριών της φιλικής εταιρείας και τέλος τη συστηματική προσπάθεια να βρεθεί ο κατάλληλος αρχηγός. Με τον κλήρο να πέφτει αρχικά στον Ιωάννη Καποδίστρια και μετά την άρνηση του τελευταίου στον Αλέξανδρο Υψηλά. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει να εξετάσουμε τι το νέο κομίδι η εταιρεία των φιλικών στην ελληνική πολιτική πράξη. Σε πρώτη φάση,
θα πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία της φυλικής ως μυστικής επαναστατικής οργάνωσης με κανόνες, ιεραρχία και σχεδιασμό αποτελούσε για τους υπόδουλους Έλληνες αδιαφυσβήτητη καινοτομία. Καθώς εισήγαγε μια μορφή εταιρισμού, η οποία παρά τις επιρροές και τις συνάφειες που έχουν επισημανθεί, διαφοροποιούνταν ριζικά από τις άλλες φιλεκπαιδευτικές, πολιτιστικές, φιλανθρωπικές εταιρείες που είχαν συσταθεί νωρίτερα. Το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο του Παρισιού του 1809, τη Γρεκοδακική Ακαδημία του Βουκαρεστίου, την Φιλόμουσο Εταιρεία των Αθηνών το 1813, εκείνη τη Βιέννη το 1814. Οι εταιρείες αυτές ήταν νόμιμες, ανοιχτές ενσωματώσεις με στόχους κυρίως φιλεκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς. Μόνο ότι αποτέλεσαν ένα χρήσιμο σχολείο για κάποιους φιλικούς, όπως ενδεικτικά ο Θανάσος Τσακάλα, που ήταν μέλος του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου, δεν μπορούσαν φυσικά να υποκαταστήσουν μια επαναστατική οργάνωση. Παράλληλα όμως ριζοσπαστική ήταν και η απόλυτη και αταλάντευτη σαφήνεια της πολιτικής στόχευσης της φυλικής. Η ριζοσπαστικότητα του εγχειρήματος δεν συνίσταται μόνο ή μάλλον κυρίως στο ότι οι φυλικοί έπρεπε να υπερτεράσουν μεγάλα, για πολλούς, ακόμη ενίοτε και για τους ίδιους, ανυπέρβλητα εμπόρια, όπως η στρατιωτική και πολιτική ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο σκεπτικισμός που προκαλούσε η δράση τους στους συμπατριώτες τους. Όχι, ακόμη μεγαλύτερο νεωτερισμό συνιστούσε το ότι οι φιλικοί είδαν την αποκατάσταση της ελευθερίας των Ελλήνων ως καθήκον και υποχρέωση των ίδιων των Ελλήνων. Όχι ως παραπληρωματική δράση στο πλαίσιο της πολιτικής κάποιας μεγάλης δύναμης, ευρωπαϊκής δύναμης. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ιδρύθηκε στη Ρωσία, όπου και βρήκε άλλωστε το 1820 τον αρχηγό της, στο πρόσωπο του Αλέξανδρου Λιψηλά, το αναφέραμε ήδη, ενός στρατηγού του Ρωσικού στρατού, υπασπιστή του Τσάρου Αλεξάνδρου. Η φιλική εταιρεία δεν έχασε ποτέ την αυτοτέλειά της. Οι φιλικοί δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν μέσα εισαγωγικά το κύρος και την επιρροή της Ρωσίας ανάμεσα στους Έλληνες, προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, τους σκοπούς τους, αλλά χωρίς ποτέ να εξαρτήσουν την εταιρεία από τις διακυμάνσεις των Ρωσοαμερικών σχέσεων. Ήταν αρκετά ρεαλιστές ώστε να αντιλαμβάνονται τη σημασία μιας εισαγωγικά συμμαχίας με τη Ρωσία και ενός Ρωσοαμερικού πολέμου, αλλά παράλληλα πατριώτες που επιδίωκαν την αυτόνομη, όχι την ετερόφωτη πορεία του ελληνικού εθνικού κινήματος. Αναζητώντας τώρα το πολιτικό όραμα που εξέφραζαν και εκπροσωπούσαν οι φιλικοί, δεν μπορεί να μην συναντηθούμε με το κίνημα του νεανικού διαφωτισμού. Φιλική θα μπορούσε όντως να θεωρηθεί, όπως έχει υποστηριχθεί τον Πασχάλη Κυρομιλίδη, πρακτική πολιτική εκδήλωση του διαφωτισμού υπό το κράτος της καταστολής των φιλελεύθερων κινημάτων της εποχής της παλινόρθωσης. Σίγουρα οι φιλικοί δεν διατύπωσαν αναλυτικά σε θεωρητικά κείμενα την ιδεολογία τους, όπως ο Ρήγας. Αλλά η ίδια η στόχευσή της, στόχευση της φιλικής και τα μέσα που πρόκρινε, καταδείκνυαν την επαναστατικότητά της. Δεν ήταν τυχαίο που στα κείμενα των Ευρωπαίων διπλωματών, Βρετανών, Αυστριακών, άλλων και άλλων, η φιλική εταιρεία συνδεόταν ενίοτε και ταυτιζόταν με τις συνωμοτικές οργανώσεις των Ιταλών Καρμπονάρι, των Γάλλων Ιακοβίνων και άλλων Ευρωπαίων ριζοσπαστών. Και η δράση της θεωρείται σημαντική απειλή για τα μοναρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα της Ευρώπης της παλινόρθωσης. Μια από τις διαστάσεις που, που επιχειρεί να αναδείξει σύγχρονη έρευνα γύρω από τη φιλική είναι το ότι η τελευταία συνιστούσε οργανικά έκφανση των φιλελεύθερων συγγνώμη και επαναστατικών κινημάτων της μεταναπολεόντιας Ευρώπης, μέρος μιας, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που διαδόθηκε αργότερα, φιλελεύθερης διεθνούς. Σε μια Ευρώπη στην οποία οι αρχές της νομιμοφροσύνης είχαν λάβει το χαρακτήρα πολιτικού δόγματος, η φιλική έμοιαζε να εξαρκώνει ένα άλλο όραμα, εκείνο της χειραφέτησης και ελευθερίας των λαών. Και ας μου επιτραπεί να τονίσω εδώ πέρα ότι σε αντίθεση με τα κινήματα των Ιταλών Καρμπονάρι, των Ιακοβίνων κτλ., ο στόχος της φιλικής ήταν κυρία εθνικοπελευθερωτικό. Όχι απλώς πολιτικά ριζοσπαστικό. Για να χρησιμοποιήσουμε όμως τους στίχους του Βρετανού ποιητή Σέλι, από το ποίημα «Ελλάς», που το έγραψε στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Σέλι ήταν φίλος διαφόρων μελών της φιλικής εταιρείας στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Ανοίγω εισαγωγικά.
Μια πιο λαμπρή Ελλάς ορθώνεται, ορθώνει τα βουνά της. Μια άλλη Αθήνα εγείρεται. Κληροδοτεί σε μέλλοντες καιρούς, όπως το δειλινό στους ουρανούς, το μεγαλείο της αλωτινής ακμής της. Αυτό, ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιούσε τη φιλική εταιρεία της άλλης παρόμοιες ευρωπαϊκές μυστικές οργανώσεις, ήταν η ευρεία διάδοση του μηνύματός της, που καταδείκνει η μίση αυτήν, ιδίως μετά το 1818, εκατοντάδων, σημαντικότητα χιλιάδων με βάση τους καταλόγους που έχουμε, μπορούμε να στηριχτούμε, Ελλήνων. Στηριζόμενοι στους ελλειπείς καταλόγους του Ιωάννη Φιλίμωνα, του Βαλέριου Μέξα και άλλων, και στην επεξεργασία τους από τον Γεώργιο Φράγκο, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μελών μήθηκαν στις ηγεμονίες Βλαχίας και της Μολδαβίας, που ήταν υποτελεί στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά επίσης στην Κωνσταντινούπολη και τη Ρωσία. Η φιλική εταιρεία όμως ξεπέρασε τα όρια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, των κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς και ξεπέρασε και τα όρια των αστικών κέντρων. Κατόρθωσε να διεισδύσει με επιτυχία στην Πελοπόννησο, περιοχή που σύμφωνα με το σχεδιασμό της θα αποτελούσε καταξοχήν τόπο εκδήλωσης της Επανάστασης. Η μίση στην επαναστατική οργάνωση πολλών Πελοποννησίων και μάλιστα τις αρχηγεσίες, πολιτικές και εκκλησιαστικές, συνιστούσε ουσιαστική προϋπόθεση για την τελεσφόρηση του εγχειρήματος. Σε αυτό σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι ηγέτες των φιλικών και ιδίως ο Αλέξανδρος Ιψηλάνης δεν επιδίωξαν την αναμόχλευση των αντιθέσεων που υπήρχαν εντός ελληνικής κοινωνίας. Αντίθετα, στηρίχθηκαν στις υπάρχουσες ηγετικές της ομάδες, κοτσαμπάσιδες, ανώτεροι κληρικοί, αρματολοί. Στόχος τους ήταν να παγιώσουν την ενότητα ανάμεσα στους Έλληνες και την κοινή δράση προς το ποθούμενο. Αυτό καταδεικνύει τον βαθιά εθνικό χαρακτήρα της οργάνωσης που συνειδητά επιδίωκε να μιλάει για όλο το έθνος. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Φιλική Εταιρεία ήταν μια ελληνική επαναστατική οργάνωση και είχε ως στόχο την εθνική απελευθέρωση, συνεργασία με τους άλλους υποθωμανική κυριαρχία αλκανικούς λαούς ήταν τόσο επιθυμητή όσο και επιδιωκόμενη. Από το 1817 αποπειράθηκε να συντονίσει τη δράση της με εκείνη του ηγέτη της πρώτης σερβικής επανάστασης Καραγιώργη, ενώ μετά τη δολοφονία του τελευταίου του 1817, σημαντικές υπήρξαν οι επαφές και με τον άλλον ηγέτη των Σέρβων, Μίλος Ομπρένοβιτς. Επαφές όμως που απέκυψαν άκαρπες. Πιο γόνιμη ήταν η συνεργασία με τον Ρουμάνο οπλαρχηγό του Ντόρ Βλαντιμιρέσκου, ο οποίος βάσει ειδικής συμφωνίας ανέλαβε ηγετικό ρόλο στο κίνημα των φιλικών στη Βλαχία. Παρά τις έντονες διαμάχες που ανέκυψαν μεταξύ των Ρουμάνων και των Φιλικών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 1821 και που κατέληξαν άλλωστε στην εκτέλεση του Βλαντιμιρέσκου, ήταν αξιοσημείωτη η ένταξη χιλιάδων Βαλκάνιων εθελοντών στις τάξεις του επαναστατικού στρατού. Αρκεί να σημειωθεί ότι ένας κατάλογος στη δημοσίευση προδεκαετιών, ο Νικολάη Τοντόροφ, σημειώνει πάνω από 1.200 Βαλκάνιους εθελοντές, που ουσιαστικά ήταν οι πρόσφυγες που είχαν καταφύγει. Οι στρατιώτες που είχαν καταφύγει στη Ρωσία, άρα ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Και είναι γνωστή η συμμετοχή τους στη μάχη στον Τραγατσάν, στη Μονή Σεκ και αλλού. Αναρωτιέται κανείς ποια ήταν τα κίνητρα που όθησαν να στρατευτούν, που τους όθησαν να στρατευτούν σε έναν αγώνα άνηση εναντίον υπέρτερων εχθρών. Φαίνεται ότι η κοινή ορθοδοξή πίστη, αλλά και τον παμπαλκανικό, αντιοθωμανικό και απελευθερωτικό σάρκισμα του Ρίγα Βελενστενή αποτελούσαν ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς πολύ διαφορετικών Βαλκάνων αγωνιστών. Στο σχεδιασμό της φιλικής εταιρείας δεν έλειψε η Κύπρος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο γενικό σχέδιο της Επανάστασης, η σύνταξη του οποίου πιθανότατα ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1820 στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας ή τουλάχιστον εγκρίθηκε εκεί πέρα από το σύνολο των αρχηγών της εταιρείας, αφιερώνα έναν άρθρο στην Κύπρο. Είναι πραγματικά επίσης αξιοσημείωτο ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη περιοχή, άλλο νησί της Ελλάδος σίγουρα, ή άλλη περιοχή εν γέννη, στην οποία αφιερώνεται ένα ολόκληρο άρθρο στο συγκεκριμένο κανονισμό. Αξίζει να παρατηρηθεί το άρθρο ολόκληρο, έτσι όπως μας το διασώζει ο Ιωάννης Φιλίμων. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κυρίως Κυπριανός, υπεσχέθη να συνεισφέρει χρήματα και τροφάς όσα στηνηθεί. Λοιπόν, ο καλός, ο Αλέξανδρος Ψηλάνης δηλαδή, πρέπει να δράσει προς την μακαριότητά του. Προτρεπτικά, δηλοποιών των πραγμάτων την κατάσταση, για να φιλοτιμηθεί να βοηθήσει αναλόγως της φήμη της νήσου εκείνης, την οποία έχουν το προνόμιο οι Κύπροι να διοικούν αυτοί σχεδόν το σού τους αιών χρόνους.
τάφταται τα γράμματα, ο ρηθής Πελοπίδας, ο Απόστολος των Φιλικών, ή προτού ή επιστρέφων εξ Αιγύπτου, να περάσει εις Κύπρον, να τα εγχειρήσει τη μακαριότητα αυτού μακαριότητου, για να εμβάσει τα χρήματα ο Άγιος Κύπρου εις Κωνσταντινούπολη ή να στείλει τα στροφάς όπου διοριστεί. Και τέλος να σκεφτεί πώς να διαφυλάξει το ποινιό του από τους κατοίκους εκεί εχθρούς. Γνωρίζουμε επίσης ότι κάποιοι Κύπροι είχαν ηθεί στην εταιρεία, όπως ενδεικτικά ο Χαράλαμπος Μάλης που υπηρέτησε κατά την Επανάσταση σε πολλές κυβερνητικές θέσεις, ενώ από τις πιστολές του Αλέξη τον Ρυψηλάντη λίγο πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης, γνωρίζουμε ότι ο Κυπριανός και άλλοι εκκλησιαστικοί κοινοτικοί παράγοντες της νήσου είχαν υποσχεθεί οικονομική βοήθεια. Η Κύπρος βρισκόταν όντως μακριά από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των Φιλικών, που επικέντρωναν σε περιοχές όπου είχαν κάνει πολύ καλύτερη προεργασία, ο Πελοπόννησος κατά κύριο λόγο, ή που θεωρούσαν ότι παρήχαν άλλα πλεονεκτήματα, η Ήπειρος, λόγω του Αλιπασά, και η Ηγεμονίας. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει τη σημασία αυτή της σχέσης Φιλικής και Κύπρου, που καταδεικνύει την ευρύτητα των στρατηγικών σχεδιασμών της. Η Κύπρος ήταν τμήμα των σχεδιασμών της Φιλικής Εταιρείας. Θα το κρυώσω. Η συμβολή της Φιλικής Εταιρείας στην προπαρασκευή της Επανάστασης, όσο και μετέπειτα, ήταν ανυπολόγητη. Πολλοί παράγοντες, ωστόσο, συνετέλεσαν κατά τις μετεπαναστατικές δεκαετίες στο να παραθεωρηθεί η σημασία της, να υποτιμηθεί το έργο της και να αποσκοπηθεί η συμμετοχή πολλών Φιλικών στην Παλιγενεσία. Ήταν τραγικό το ότι ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, ο Αμμονοή Ξάνθος, έζησε μετά την Επανάσταση για χρόνια, στην ανέχεια, στη Βλαχία και στην Ελλάδα, πέθανε πάμπτωχος και σχεδόν ξεχασμένος. Ενώ το μεγάλη της αξίας αρχείο, το Κουστόνισσα, εκδόθηκε μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα. Στην ιστορική προοπτική όμως, αυτό είχε μάλλον λίγη σημασία. Την 1η Ιανουαρίου 1722, λιγότερο από έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης Ηγεμονίας υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου Ψηλάντη, το ελληνικό έθνος διακήρυγε στην Επίδαυρο ενώπιον Θεού και ανθρώπων και πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Ευχαριστώ πολύ.